Τώρα θα μιλήσουμε με τον Δήμο Ευρώτα και με έναν υπέροχο, εξίσου υπέροχο άνθρωπο όπως και τον προηγούμενο, με τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Ευρώτα, τον κύριο Παναγιώτη Κυριακάκη. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα από το ράδιο Άντελη Ναυτακήθυρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Τσολάκο, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι πολύ καλά, εσείς? Καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ, παρόλο την πανδημία του κορονοϊού, δόξα τω Θεώ τα καταφέραμε και δεν είχαμε ούτε ένα κρούσμα στο νομό Λακωνίας. Στο νομό Λακωνίας, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Έχετε και έναν υπέροχο δήμαρχο, δεν ξέρω αν μας ακούει, τον Δήμο τον Βέρδο, έναν εξίσου πολύ καλό και καλό μου φίλο και εκείνο. Πείτε μου καταρχήν κάποια έργα που έχετε κάνει ή που έχετε προγραμματίσει τώρα για το Δήμο Ευρώτα, Επιτροχάδη. Πολύ ωραία ερώτηση, θα σας απαντήσω αμέσως. Τηρούμε κατά γράμμα τις προεκλογικές υποσχέσεις του Δήμαρχου μας, του κ. Δήμου Βέρδου. Δημοπρατούμε, βγάζουμε τεύχος δημοπράτη για το κτίριο Πασουράκου, ένα εκθεσιακό κέντρο με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Ένα κέντρο, και εκθεσιακό κέντρο, κέντρο συνεδριάσεων. Ναι. Είμαστε σε συνεννόηση με την περιφέρεια και ήδη έχει ετοιμαστεί η μελέτη για μια παράλληλη γέφυρα στο Σκάλα. Ένα λεπτό να μείνουμε σε αυτό, να το ξαναπούμε. Έργο πνοής θεωρώ αυτό. Είναι έργο πνοής, είναι έργο που το χρειάζεται ο τόπος, θα βοηθήσει τόσο στο εμπόριο των αγροτικών προϊόντων, όσο και στον τουρισμό και ακόμα περισσότερο στην καθημερινή μετακίνηση των δημοτών μας που ταλαιπωρούνται όλα αυτά τα χρόνια. Όχι μόνο των δημοτών σας, αλλά όλης της νότιας Ελλάδας. Λακωνίας, σωστά. Της Λακωνίας. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και εμάς και των Κυφύρων, έτσι. Διότι φυσικά. Από εκεί περνούμε και εμείς όλοι. Έργο πνοής. Αυτό δηλαδή χρονικά δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς, γιατί με τα έργα του δημοσίου. Θεωρούμε ότι αν τα καταφέρουμε και δεν έχουμε ακραία φαινόμενα όπως παράδειγμα το COVID-19, το κορονοϊό που αντιμετωπίσαμε τώρα, που πολλοί πάλι έλειπαν από τις θέσεις, με ειδικές άδειες κτλ., ότι μέχρι το τέλος της τετραετίας μας θα το έχουμε καταφέρει και η γέφυρα τουλάχιστον θα έχει ξεκινήσει η κατασκευή της. Μέχρι πότε, συγγνώμη, δεν... Μέχρι το τέλος της τετραετίας. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ξέρω ότι να αιτιολογήσουμε, επειδή το έχω ψάξει, έτσι, ένα έργο που παράδειγμα γινόταν το 70 μέσα σε 1-2 χρόνια, σήμερα δυστυχώς με την γραφειοκρατία που υπάρχει θέλει 5-10 χρόνια. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Είναι έτσι ακριβώς και δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς το χρονικό διάστημα για τον εξής λόγο. Από τη στιγμή που γίνει η δημοπράση, γίνει ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για να το πάρει ο ανάδοχος εργολάβος, υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις πολλές ενστάσεις και αυτός μπορεί να κρατήσει δικαστικά και να μας καθυστερήσει αρκετό καιρό. Μάλιστα. Είναι ένα από τα συνήθεις θέματα που καθυστερούν τα έργα. Ακριβώς. Η γραφειοκρατία δυστυχώς. Κάτι άλλο έργο που θα θέλατε να επισημάνετε? Προσπαθούμε αυτή την περίοδο, ήδη εδώ και 2 χρόνια έχουμε στήσει την πρώτη μπάρα αμαία στη Λακωνία, σε παραλία. Στην Κυανή του Αχτή του Έλους έχουμε στήσει την πρώτη μπάρα αμαία που υπάρχει. Μάλιστα. Στη Λακωνία και σχεδιάζουμε. Θα θέλαμε για φέτος, αλλά δεν θα τα καταφέρουμε λόγω πάλι μας καθυστέρησης του κορονοϊού, του χρόνου σε όλες τις παραλίες του Δήμου Ευρώτα να υπάρχει πρόσβαση για τους αμαία. Να κοιτάξουμε να κάνουμε έναν διαφορετικό τουρισμό στον Ευρώτα, ένα τουρισμό για τους αμαία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το επικροτήσουμε όλοι, το να έχετε ευαισθησία για τους αμαία, γιατί είναι γεγονός ότι πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Με συγχωρείτε και να αναφέρω ότι βραβευτήκαμε από την Μπράβο για την πρώτη μπάρα αμαία. Μπράβο. Πανελλαδικά. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Το βραβείο το Γενάρη που μας πέρασε βραβευτήκαμε σε μια εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής. Πολλά συγχαρητήρια και γι' αυτό. Άρα, πέραν από την μπάρα που λέμε, σε ό,τι αφορά τώρα την ενόψη της τουριστικής περίοδου για τον τουρισμό, που
μην ξεχνάμε ότι κακά τα ψέματα είναι από τις εναπομείνουσες πηγές εσόδων, κυρίως εσείς έχετε βέβαια και το πορτοκάλι, έχετε και άλλος κάποια άλλα, να το πω, επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται. Ο τουρισμός, για τον τουρισμό. Η αλήθεια είναι ότι το οικονομικό προφίλ του Δήμου Ευρώτα είναι καθαρά αγροκτηνοτροφικό. Δηλαδή οι μεγαλύτερες πηγές εισοδήματος, όπως είπατε και εσείς, προέρχονται από τα πορτοκάλια, το λάδι μας που είναι εξαιρετικό. Είμαστε ο μόνος δομός στη Λακωνία και παγκοσμίως που έχουμε πορτοκάλια 12 μήνες το χρόνο. 12 μήνες το χρόνο έχουν πορτοκάλια μας, ο μοναδικός νομός και ο συγκεκριμένα στο Δήμο Ευρώτα, γιατί η Σπάρτη έχει μόνο το χειμώνα, που έχουμε πορτοκάλια 12 μήνες το χρόνο. 12 μήνες το χρόνο, δεν το ήξερα. Είναι η μόνη περιοχή που έχει 12 μήνες πορτοκάλια το χρόνο. Και φέτος είχε και καλή τιμή από ό,τι άκουσα. Και φέτος ήταν καλή, βασικά αυτή πρέπει να είναι η τιμή, γιατί τα έξοδα είναι αρκετά για μια σωστή και καλλιέργεια. Θα έλεγα ότι η τιμή δεν είναι καλή, είναι η σωστή φέτος. Τα προηγούμενα χρόνια απλά ήταν πολύ μειωμένη. Θα έλεγα ότι τα παίρνανε με πιτ παρά, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο και άξιζε να ασχολείται κανείς, ναι, τα προηγούμενα χρόνια. Είναι όπως είστε πολύ ενημερωμένος, και γι' αυτό πάρα πολλά χτήματα, είναι πολλές οι εκτάσεις, ήταν παραμελημένα με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τόσο καλή ποιότητα στα πορτοκάλια. Ενώ τώρα που οι τιμές τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον είναι ικανοποιητικές για τον παραγωγό, μπορεί να καλύψει τα έξοδά του και να μπορεί να κάνει και μια επένδυση ακόμα στα χτήματά του, βλέπουμε ότι η ποιότητα και η παραγωγή βελτιώνεται και αυξάνεται. Μάλιστα. Τώρα για να περάσουμε στο δεύτερο θέμα που αναφέρατε, τον τουρισμό. Ναι. Ο Δήμος Ευρώτα, το τουριστικό του προφίλ δεν είναι πολύ δυνατό. Όμως, επειδή είναι σταυροδρόμοι, εκμεταλλεύεται τους τουρίστες και τους εκδρομίες που πηγαίνουν προς Μάνη, Γήθιο Μάνη, γενικά Δήμο Ανατολικής Μάνης, και προς το Δήμο Μονεβασιά και ακόμα και εσάς στα Κύθυρα. Βεβαίως. Και είναι ουσιαστικά ο ενδιάμεσος... Και Λαφώνησο. Και Λαφώνησο, είναι πολύ σωστά. Και είναι ο ενδιάμεσος σταθμός, δηλαδή ανοιχτερεύουν στη Σκάλα, που έχουμε 3-4 πολύ αξιόλογα ξενοδοχεία. Πάρα πολύ καλά. Και με αυτή την πορεία πηγαίνουν τη μία μέρα, κάνουν μια εκδρομή στη Μάνη, την άλλη μέρα πάνε στην Ελαφώνησο, την άλλη μέρα στη Μονεβασιά, και έτσι εκμεταλλευόμαστε αυτή τη μορφή τουρισμού. Τώρα στόχος μας, επειδή τα ψέματα είναι κακά, ο Δήμος Ευρώτας στον τουρισμό έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Μάλιστα. Και ένας λόγος που έχει μείνει πίσω είναι ότι δεν έχει τόσο όμορφα τοπία όσο ο Δήμος Ανατολικής Μάχης και ο Δήμος Μονεβασίας, αλλά έχει εξίσου όμορφα μέρη τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί. Όπως? Έχουμε 18 χιλιόμετρα συνεχόμενη ακτή. Αυτό είναι γεγονός. Από την παραλία της Κοκκινιάς μέχρι τα Τρίνισσα. Αυτό είναι γεγονός. Άρα να πω κάτι, αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε. Ναι. Μήπως θέλει περισσότερη διαφήμιση για αυτό το πράγμα? Θέλει σίγουρα περισσότερη διαφήμιση, θέλουμε μια στήριξη και από τους βουλευτές μας, αλλά τόσο και από την κυβέρνηση, ώστε να αποκτήσουμε ένα καλύτερο οδικό δίκτυο. Είμαστε ο μόνος νομός της Πελοποννήσου που έχουμε μόνη πρόσβαση, είναι το οδικό δίκτυο, και αυτό δεν είναι και καλό. Από τη Σπάρτη και κάτω, οι τουρίστες και κάποιος που δεν ξέρει το δρόμο υποφέρει, ακόμα και να έρθουν μέχρι στα Κύθρα και στην Ελαφώνησο. Είναι γεγονός. Άρα χρειάζομαστε μια στήριξη. Έχει βελτιωθεί αρκετά, αλλά θέλει ακόμα πολλές βελτιώσεις. Αρχής γενομένης από τη γέφυρα, από την και παρακάτω. Από την παράκαμψη Σκάλας και Βλαχιώτη. Ναι, ναι, διότι κακά τα ψέματα, αγαπητέ μου αντιδήμαρχε, ένας ο οποίος, αυτό το έχω ζήσει και εγώ χιλιάδες φορές, ένας ο οποίος μπαίνει, να μπει μέσα από τη Σκάλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν πάει από την, μόνο αν πάει από τον Περιφερειακό, κάπως είναι τα πράγματα καλύτερα, έτσι. Αλλά μέσα από τη Σκάλα δεν μπορεί να περάσει. Περνάει οπωσδήποτε μέσα από τη Σκάλα και οπωσδήποτε μέσα από το Βλαχιώτη. Ναι, και αυτό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όχι. Και δημιουργεί πρόβλημα, γιατί είναι ο δρόμος ουσιαστικά διασχίζει ολόκληρο τον οικισμό της Σκάλας και ολόκληρο τον οικισμό Βλαχιώτη. Βέβαια. Είναι και επικίνδυνα, είναι μαγαζιά, είναι, δεν μπορείς να περάσεις μέσα από μια κίνηση με σταθμένα αυτοκίνητα, με και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα μεγάλο έργο που ελπίζουμε να καταφέρουμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε τη μελέτη σε συνεργασία με την περιφέρεια και την εκτιματική, είναι ένας παραθαλάσσιος δρόμος, ο οποίος να ξεκινάει πριν την είσοδο της Σκάλας, όπως βγαίνουμε από Στεφανιά. Μπράβο. Να βγαίνει στα Τρίνισσα και να συνεχίζει μέχρι την παραλία της Κοκκινιάς. Δηλαδή να φτιάξουμε ένα οδικό δίκτυο το οποίο
θα διασχίζει παραθαλάσσια αυτά τα 18 χιλιόμετρα συνεχόμενης ακτής που έχουμε αμμουδιάς. Και θα καταλήγει η ελιά κάτω που? Και θα καταλήγει στην παραλία της Κοκκινιάς μετά την Γλυκόβριση και με το δρόμο τον υπόλοιπο μετά από σήμερα θα καταλήγει στην ελιά. Δηλαδή θα είναι παραθαλάσσιος όλος ο δρόμος με την ελιά. Άρα θα πετύχετε δύο πράγματα. Και ένα οδικό άξονα θα έλεγα πολύ καλύτερο και δεύτερον μια αξιοποίηση των τόσο χιλιόμετρων της... Θα πάρει υπεραξία όλη η περιοχή. Βέβαια. Είναι ξενοδοχεία. Να σας δώσω να καταλάβετε και για τους ακροατές μας που δεν γνωρίζουν, η ακτή αυτή που μιλάμε, αυτά τα 17-18 χιλιόμετρα, είναι αντίστοιχη με τις ακτές της Ηλίας, νομού Ηλίας. Κιλίνη, δηλαδή παραλία της Κιλίνης κτλ. Μιλάμε για κάτι αντίστοιχο. Δείτε δηλαδή τον τουρισμό και τι ανάπτυξη έχει η Κιλίνη και τι θα μπορούσαμε να έχουμε και μέσα. Βέβαια. Αλλά όταν δεν έχει πρόσβαση, πώς θα πάει ο άλλος? Και δεν έχει και διαφημιστεί, παράδειγμα. Έτσι, είναι σημαντικό και αυτό. Όσο θα έπρεπε. Αλλά για να διαφημιστεί πρέπει να υπάρχει σωστός οδικός άξονας. Μπράβο, πρέπει να δώσουμε το κίνητρο στους επιχειρηματίες τόσο του τόπου, όσο και από άλλους τόπους, να μπορέσουν να επενδύσουν σε μια περιοχή. Βέβαια. Και θεωρώ ότι η Λακωνία ήδη έχει αρχίσει και γίνονται μεγάλες επενδύσεις. Μεγάλοι επενδυτές, τόσο από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έχουν ξεκινήσει να κάνουν μεγάλες επενδύσεις. Όπως ο Μιστράς, το Ηγίθιο. Ναι, βέβαια. Γενικά βλέπω ότι η Λακωνία έχει τη σειρά της να αναπτυχθεί. Ναι. Και πιστεύω ότι μπορείτε να το κάνετε. Να αναπτυχθεί τουριστικά. Μπορείτε να το κάνετε, γιατί έχετε έναν πολύ καλό δήμαρχο. Όσο για εσάς, έχω ακούσει τόσα καλά λόγια που πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Το λέω αλήθεια. Και όλο το συμβούλιο, όλο το δημοτικό συμβούλιο, που πιστεύω ότι μπορείτε να προσφέρετε πάρα πολλά. Μου δώσατε μια καλή αφορμή να σας αναφέρω ότι με πρωτοβουλία του Δήμαρχου Σπάρτης του Πέτρου Δούκα και του Δήμαρχου του δικού μας του Δήμου του Βέρδου σχεδιάζεται να γίνει μια κοινοπραξία των δύο Δήμων σε συνδυασμό, λέει, θα είναι μέτοχοι ο Δήμος Σπάρτης, ο Δήμος Ευρώτα και η Ανεπτυξιακή Πάρνωνα. Με σκοπό, με αφορμή βασικά τα 2.500 χρόνια από τις Θερμοπύλες, να αναδείξουμε τα πολιτιστικά μας στοιχεία. Μην ξεχνάμε ότι το λιμάνι των αρχαίων Σπαρτιατών ήταν στην περιοχή των Τρινήσων που ανήκει στο Δήμο Ευρώτα. Το Φυλάγιο και Τρίνησα. Και οι δύο Δήμοι για πρώτη φορά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Δύο Δήμοι έρχονται σε συνεργασία, δημιουργούν μια μορφή εταιρείας. Βάζουν μέσα μέτοχο μια αναπτυξιακή εταιρεία με πολύ μικρό ποσοστό, ώστε να μπορέσουν να αναδείξουν την ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας. Μπράβο. Και συγκεκριμένα το κοινό σημείο που ενώνει αυτούς τους δύο δήμους είναι ο ποταμός Ευρώτα. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό αυτό. Μακάρι έτσι. Θα περάσω και από εκεί, θα κάνω επίσκεψη και στο Δήμο και πιστεύω να με ξεναγήσετε να πάρουμε και πλάνα κιόλας. Εννοείται, εννοείται, μεγάλη μας χαρά. Το ξέρω. Να είστε καλά, ξέρω ότι σας βρίσκω καθοδόν τώρα προς Λακωνία, εκτός δηλαδή Δήμου. Μη σας καθυστερώ, ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Και άλλωστε ανοίγουμε, βάζω άνω τελεία, έχουμε πολλά να λέμε στη συνέχεια και θα μιλούμε. Ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε να μας καλέσετε στην εκπομπή σας. Δική μας τιμή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και χαιρετισμούς στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε και εμείς και από εμάς την αγάπη μας στον υπέροχο Δήμαρχο και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.